Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να πετύχουμε ένα single και consistent UI UX across apps. Εγώ είμαι ο Γιώργος, ο συνάδελφός μου εδώ το ωραίο παιδί είναι ο Δημήτρης. Είμαστε και οι δύο software engineers στη Workable. Και ξεκινώντας μπορούμε να πούμε ότι περίπου πριν ένα χρόνο η κατάσταση είχε ως εξής όσον αφορά το product. Αυτό τι σημαίνει, ότι είχαμε πολλά apps, όπως φαίνονται από τους όγκους, αυτά τα κυβάκια. Το κάθε app ζούσε στο δικό του repo. Αυτό γίνονταν develop από μια ξεχωριστή ομάδα που είχε το δικό της designer. Και αυτό δημιουργούσε πολλά προβλήματα, καθώς η εταιρεία μεγάλωνε. Και συνεχώς προστίθονταν νέα apps, δηλαδή νέα τέτοια πυργάκια. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχαμε είναι ότι υλοποιούσαμε πρακτικά τις ίδιες και τις ίδιες λύσεις ξανά. Αυτό τι σημαίνει, ότι γενικά στα apps μπορούμε να πούμε ότι τα δομικά στοιχεία, τα UI components που είναι τα δομικά στοιχεία των apps, επαναλαμβάνονται. Δηλαδή δεν μπορούμε να σκεφτούμε, νομίζω, ένα app που δεν θα έχει παράδειγμα τα υπόγραφη, ή δεν θα έχει inputs, ή δεν θα έχει ένα drop-down ή model. Άρα αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ξεκινώντας κάθε app, να χρειάζεται κάθε φορά να δημιουργούμε αυτά τα δομικά στοιχεία. Και αυτό, όσο και να το κάνουμε, όλους μας αρέσει να γράφουμε κώδικα, αλλά αν γράφουμε συνέχεια και συνέχεια το ίδιο πράγμα, είναι λίγο βαρετό. Ένα άλλο πρόβλημα που είχαμε ήταν ότι, όπως είπαμε, επειδή υπήρχαν πολλές ομάδες και κάθε ομάδα μπορούμε να πούμε ότι ζούσε στο μικρό κόσμο της, δεν είχε visibility η μία της άλλης. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει, ότι ενώ είχε δοθεί μία λύση από κάποια ομάδα, οι υπόλοιπες ομάδες δεν ήταν ενήμερες για αυτή τη συγκεκριμένη λύση. Επομένως, αυτό οδηγούσε στο γεγονός ότι ξανά και ξανά υλοποιούνταν οι ίδιες λύσεις ακρός των apps. Ακόμα όμως και αν κάποια ομάδα ήταν ενημέρη για αυτή τη λύση, αυτή ήταν λίγο δύσκολη να χρησιμοποιηθεί. Πέρα από το γεγονός ότι ήταν σε ένα άλλο repo, άρα χρειάζονταν κάποιος μηχανισμός για να μπει σε ένα άλλο app, επειδή ένα component είχε σχεδιαστεί και είχε γραφτεί με βάση ένα app, αυτό ήταν προβληματικό όσον αφορά να χρησιμοποιηθεί κάπου αλλού. Και αυτό συνέβαινε γιατί δεν ήταν σχεδιασμένο κάπως πιο generic, αλλά ήταν σχεδιασμένο specifically για αυτό το app και πολύ πιθανό να είχε και business logic. Άρα ένας developer ήθελε να δει τι λύσεις υπάρχουν και πώς θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει και αν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα implementation, αυτό που έπρεπε να κάνει ήταν να διαβάσει το code base ή να ψάξει ανάμεσα στα code bases για να βρει ποιο είναι αυτό που καλύπτει τη συγκεκριμένη τη δική του ανάγκη. Επίσης, ένα άλλο προβληματικό fact που είχαμε ήταν ότι είχαμε inconsistencies στο UI και στο UX. Από ό,τι καταλαβαίνετε, επειδή κάθε ομάδα έχει το δικό της designer, συγγνώμη, και κατ' επέκταση και το developer, οι υλοποιήσεις ήταν λίγο διαφορετικές όσον αφορά το UI, προφανώς και όσον αφορά το UX, που εκεί ήταν ακόμα πιο δύσκολη, νομίζω, η κατάσταση. Μπορούμε όλοι να σκεφτούμε ότι, παράδειγμα, ένα select σε κάποιο σημείο μπορεί να ήταν keyboard accessible, αλλά σε ένα άλλο σημείο να μην ήταν καθόλου accessible. Ή αν ήταν, η μία λύση να ήταν accessible, π.χ. με τα βελάκια του πληκτρολογίου, με το άλλο να μην ήταν. Ή να ήταν, ξέρω εγώ, με το tab. Άρα όλο αυτό δημιουργήσε inconsistencies και χαλούσε γενικότερα το UX του user. Ένα άλλο ακόμα πιο προβληματικό στοιχείο ήταν τα semantics. Γιατί έστω ότι είχαμε το ίδιο UI, είχαμε το ίδιο look and feel των components, ήταν δύσκολο να έχουμε τα ίδια semantics, σίγουρα το accessibility όπως είπαμε και πριν, και τα SEO best practices σίγουρα ήταν πάρα πολύ δύσκολα να τα κάνουμε enforce. Σκεφτείτε ότι έπρεπε να γίνουν σε κάθε και σε κάθε app. Και αν γίνονταν κάποιο καινούριο, θα έπρεπε και σε αυτό να γίνουν ή από την αρχή να έχουμε προνοήσει γι' αυτό. Ακόμα και τα bugs, το debugging ήταν δύσκολο. Σκεφτείτε ότι μπορεί ένα bug να γίνονταν report από κάποιον πελάτη ή από κάποιον PM και να μην είχε ακριβή εικόνα για το που είναι. Άρα τι έπρεπε να γίνει ένα investigation
για να δούμε σε ποιο app ανήκει το συγκεκριμένο bug και να γίνει report στην αντίστοιχη ομάδα, η αντίστοιχη ομάδα να το ψάξει, πιθανώς να το είχαμε και κάπου αλλού. Γενικότερα ήταν κάπως προβληματικό το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη δομή. Τέλος, νομίζω ένα άλλο προβληματικό στοιχείο ήταν και το maintenance. Εδώ τι πρόβλημα είχαμε. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το UI αλλάζει συχνά. Οι designers κάνουν αρκετές αλλαγές, δυστυχώς, και εμείς πρέπει να τις κάνουμε απλά. Άρα αυτό είχε ως αποτέλεσμα, επειδή το ίδιο component ήταν υλοποιημένο σε πολλά repos, κάθε φορά που γινόταν μια συγκεκριμένη αλλαγή, να χρειάζεται να την κάνουμε απλά πάρα πολλές φορές, αλλά το development effort αυξανόταν επί τα apps και πρακτικά χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος, δηλαδή δεν κερδίζαμε κάτι από αυτό το πράγμα. Καθίσαμε κάτω, είχαμε τα προβλήματα, επομένως ξεκινήσαμε κάπως να σχεδιάζουμε μια λύση. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε κάπως πιο κοντά στη λύση, για να την περιγράψουμε καλύτερα, βάλαμε κάποια requirements και προσπαθήσαμε να τα τηρήσουμε, να είναι hard requirements για μας αυτά. Σίγουρα το πιο σημαντικό ήταν να υπάρχει visibility across teams. Είδαμε ότι ήταν προβληματικό να μην γνωρίζει μια ομάδα τι κάνει άλλη, άρα θα έπρεπε με κάποιο τρόπο όλες οι ομάδες να είναι ενήμερες πριν χρειαστούν το οτιδήποτε, να γνωρίζουν τι υπάρχει, τι γίνεται develop εκείνη τη στιγμή και να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ή να το έχουν στο νου τους όταν υπάρξει η δική τους ανάγκη, να μην το υλοποιήσουν αλλά να το πάρουν έτοιμο. Άρα με κάποιο τρόπο έπρεπε να σπάσουμε αυτή τη δομή που είχαμε, να κάνουμε breaking the silos, το λέμε και στο χωριό μου αυτό, δηλαδή να σπάσουμε λίγο τη δομή των πολλών μικρών apps που είχαμε σε διαφορετικά repos. Σίγουρα θα έπρεπε οι developers να μπορούν να κάνουν εύκολα ramp up σε αυτό. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα έπρεπε να μπορούν να αγοράσουν εύκολα οι developers την ιδέα συγκεκριμένη, άρα να μπορούν να ξέρουν πού ακριβώς θα βρίσκεται αυτό, πώς θα γίνεται develop, να εύκολα να μπορούν να ξέρουν ότι κάποιος άλλος κάνει develop το συγκεκριμένο πράγμα. Σίγουρα έπρεπε να ενοποιήσουμε και το design system. Όπως είπαμε και πιο πριν, πολλοί designers, διαφορετικές εκφάνσεις του design, άρα θα έπρεπε κάπως να ενοποιηθεί αυτό το πράγμα για να μπορέσει να περάσει και κατ' επέκταση και στο product, στα applications. Σίγουρα θέλαμε, όταν αλλάζουν τα designs, να μπορούν πολύ εύκολα να γίνουν απλά οι συγκεκριμένες αλλαγές παντού, εύκολα όπως προείπα. Και σίγουρα, καθώς ένα product μεγαλώνει, οι startups ειδικά, όταν ξεκινάνε, σίγουρα θα αναγκαστούν μία φορά τουλάχιστον να κάνουν ένα rebranding. Άρα θα πρέπει εμείς οι developers να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό και όταν έρθει να μπορεί να γίνει χωρίς πολύ πόνο και σχετικά γρήγορα. Έπρεπε ακόμη να κάνουμε establish τα frameworks και τις τεχνολογίες. Έπρεπε να αποφασίσουμε ποιες είναι οι ανάγκες μας και πώς θα τις καλύψουμε αυτές και προφανώς αυτό να το τηρήσουμε. Παράδειγμα, μία ανάγκη που υπήρξε και μία πολύ εύκολη απόφαση ήταν το framework που θα χρησιμοποιήσουμε. Εκεί πήγαμε με το React παράδειγμα, γιατί τα περισσότερα apps ήταν γραμμένα σε React, άρα αυτό ήταν κάτι πολύ εύκολο και απλά πήγαμε με αυτό. Όμως, εκεί είχαμε το εξής πρόβλημα. Παρόλο το εύκολο του μέρους, το δύσκολο του ήταν ότι τα apps είχαν διαφορετικά versions μεταξύ τους. Άρα πρέπει να βρούμε ένα performant και compatible τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά τα apps να συνυπάρξουν, να χτίζονται, να τεστάρονται και κατ' επέκταση να γίνουν και deployment. Το scaling ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ήταν στο νου, το είχαμε στο μυαλό μας πολύ και ο λόγος είναι γιατί συνεχώς και συνεχώς προστίθονταν app και ήταν και η ανάγκη που είχαμε για να πάμε σε αυτή τη λύση που επεξεργαζόμασταν. Τέλος, αποφασίσαμε ότι δεν θέλαμε να πάμε σε μια version λύση, θέλαμε να πάμε σε κάτι versionless. Ο λόγος ήταν ότι είδαμε, ειδικά στο UI, ότι είναι κάπως προβληματικό το versioning όσον αφορά το consistency. Δηλαδή, όταν θες να είσαι consistent και έχεις διαφορετικά versions, αυτό δεν σε βοηθάει πάρα πολύ. Επομένως, το είχαμε στο νου μας και θέλαμε κάπως να δώσουμε μια λύση που να μην είμαστε κολλημένοι σε version. Κάτι να φτιάχνουμε και να γίνεται apply παντού. Ακόμα και ένα bug fix που υπήρχε σε ένα προηγούμενο version ή φτιάχτηκε ένα bug που υπήρχε σε ένα προηγούμενο version και φτιάχτηκε στο επόμενο, είναι ουσιαστικά και αλλαγή στο UX, αν το σκεφτείτε, ή στο UI. Οπότε το version ήταν ένα issue. Επομένως, έχοντας όλα αυτά κατά νου,
Ξεκινήσαμε να επεξεργαζόμαστε μία λύση. Είχαμε πολλές αρχικά, εν τέλει καταλήξαμε σε μία και τώρα θα συνεχίσει ο Δημήτρης με την παρουσίαση της λύσης που εν τέλει αποφάσισαμε. Okay, ευχαριστώ. Πιάσω αυτό. Bon, οπότε η λύση η οποία καταλήξαμε ποια ήτανε? Μονορέπο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για μας? Τα πολλά που είχαμε σε διάφορα repositories αρχικά, να τα μεταφέρουμε όλα μετακινώντας τα σε ένα καινούριο ρέπο. Οπότε κάθε ομάδα ανέλαβε την ευθύνη να φέρει το app της σε αυτό το νέο repository. Εκεί υπήρχε ένα file structure στο οποίο κάθε app ουσιαστικά ζούσε σε ένα δικό του folder κάτω από τα apps. Όπου κάθε folder ήταν και ένα workspace στην έννοια του μονορέπο. Οπότε είχε το δικό του package JSON, τα δικά του dependencies, τα δικά του npm scripts, όπως όλα τα apps σε τα δικά τους repo του καθένα, έτσι. Έχοντας αυτό, εδώ έπρεπε να πάμε με ένα σύστημα που να τα ενορχιστρώνει όλα αυτά. Δηλαδή να παίρνει τα npm scripts από το κάθε folder και με ένα command να κάνει το build, το test, το deploy, οτιδήποτε θέλουμε να τρέξουμε μέσα από τα npm scripts. Εκεί ξεκινήσαμε να πάμε με Lerna και npm. Λόγω του όγκου των packages και των apps, αυτό φάνηκε ότι χωλαίνει, αργεί, καθυστερεί. Οπότε δοκιμάσαμε κάποια άλλα approaches και καταλήξαμε σε Yarn με Yarn Workspaces. Κρατήσαμε το Lerna σαν top level στο package JSON για να κάνει την ενορχίστρωση, να τρέχει δηλαδή το command το οποίο θα πάει και θα γίνει propagate σε όλα τα υπόλοιπα sub-apps ή workspaces που είδατε πριν. Αυτό βοήθησε βέβαια και στο integration κομμάτι, γιατί πλέον το Jenkins έπρεπε να τρέχει μόνο ένα yarn command και αυτό ουσιαστικά θα χτυπούσε το package JSON στο root level, όπως είδαμε προηγουμένως, στο root του monorepo. Και έτσι θα έτρεχαν όλα τα apps με τη σειρά τους την συγκεκριμένη εντολή. Μέσα σε όλα αυτά έπρεπε να κάνουμε tackle, κάθε ομάδα το δικό της βέβαια, webpack, γιατί υπήρχαν πολλά versions του webpack. Οπότε βγήκε σαν κάτι θετικό ότι κάναμε και cert κάποια build configuration που είχαν κοινά, όπως για παράδειγμα το να φορτώνουν τους loaders ή κάποια άλλα aspects του webpack από άποψη config. Έτσι φτιάξαμε το monorepo. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να πάμε στο επόμενο στάδιο. Ουσιαστικά ήταν ο enabler για να μπορούμε να μιλάμε σήμερα για Serg UI UX ακρός των apps μας. Και τι ήταν στην πραγματικότητα αυτό που κάναμε? Ένα νέο folder μέσα στο monorepo. Δεν έχει κάποιο React version. Είναι cert και ζει μαζί με τα apps, σαν ένα folder. Το προηγούμενο βήμα που κάναμε στο monorepo και κάναμε cert το webpack config και κάποιους loaders, μας έδωσε τη δυνατότητα να πατήσουμε πάνω εκεί και να κάνουμε πολύ εύκολο integration με τα existing apps στο πώς θα το κάνουν build όλο αυτό. Όλα τα components που θα ζούσαν σε εκείνο το κοινό cert folder. Με μια απλή εντολή, ο κάθε developer στο δικό του app μπορούσε να βάλει τα cert components και να παίξει out of the box. Versionless. Τι σημαίνει αυτό? Τα Serg UI components δεν είχαν το δικό τους package JSON, δεν είχαν το δικό τους version. Πάντα όποιος τα έκανε import, κοιτούσε το τελευταίο commit στο master. Okay, ή στο tag που κόψαμε στην παραγωγή. Αλλά ήταν για όλους μια ενιαία UI, ένα ενιαίο UI solution. Δεν είχαν δηλαδή κάποιο version. Επειδή θέλαμε να τα κρατήσουμε flexible και να μην τα κλειδώσουμε κάποια apps σε συγκεκριμένα versions από dependencies που δεν μπορούσαν να κάνουν upgrade κάποιο React ενδεχομένως μελλοντικά, πήγαμε με όσο λιγότερα dependencies μπορεί να έχουν. Βέβαια το bundle size ήταν και αυτό ένα aspect, μιας και κάθε app έχει ήδη το δικό του δαίμονα του bundle size να αντιμετωπίσει, οπότε δεν θέλαμε να επιβαρύνουμε όλο αυτό το κομμάτι. Έτσι για πρώτο η πρώτη απόφαση μάλλον που πήραμε ήταν να δούμε ποια ίσες approach θα διαλέγαμε για να κάνουμε αυτά τα UI components.
Οι λύσεις που βρήκαμε ήταν τρεις, τα Global CSS, τα οποία απορρίφθηκαν εξ αρχής, μιας και το παραμικρό component που θα έφερνε στο κώδικά σου σήμαινε ότι θα φέρεις και όλα τα CSS, όλο το component. Οπότε θέλαμε κάτι πιο scoped. Εκεί υπήρχαν τα CSS modules και τα CSS in JavaScript. Όλοι τα ξέρετε, υπάρχουν frameworks, words, υπάρχει πολλή διαμάχη μεταξύ τους. Μιας και τα CSS modules δεν έχουν runtime, σαν dependency, και είναι πιο γρήγορα, δηλαδή είναι CSS, πήγαμε με αυτό το approach. Νομίζω βοήθησε γιατί κρατήσαμε πολύ lightweight το όλο solution. Τώρα, υπήρχαν ήδη components, δεν χρειάζονταν να φτιάξουμε νέα εξ αρχής. Γιατί να το κάνουμε αυτό? Θα μπορούσαμε να πάρουμε τα ήδη υπάρχουν που ήταν σε κάθε app, να πειράξουμε λίγο εδώ και εκεί και να τελειώνει εκεί το πράγμα. Αυτά όμως είχαν φτιαχτεί από διαφορετικές ομάδες, διαφορετικό mentality, διαφορετικές τεχνολογίες και ενδεχομένως και διαφορετικό approach στο πώς ο κάθε developer αντιλαμβανόταν usable ή όχι ένα API. Οπότε δεν μπορούσαμε να τα παντρέψουμε όλα αυτά κάτω από την ίδια ομπρέλα. Δεν θα έχει κανένα νόημα γιατί ο developer που θα τα χρησιμοποιούσε μετά θα έπρεπε να διαβάσει κάθε component συγκεκριμένα και ατομικά, να δει το API, να μπει στο mentality του προηγούμενου developer και να κάνει catch up. Οπότε ήταν ξεκάθαρο ότι έπρεπε να φτιάξουμε καινούργια ομάδα γι' αυτό, η οποία θα κρατούσε το API consistent, ώστε να μπορεί να συνεχίσει σε αυτές τις βάσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Search UI Components. Όταν τα χρησιμοποιεί κάποιος developers εξωτερικός από άλλο app, να μπορεί να έχει στο μνού του ένα συγκεκριμένο mentality και approach. Μαζί με το mentality του developer, έπρεπε να αλλάξει λίγο και το mentality των designers. Μιας και ο κάθε designer προηγουμένως σχεδίαζε για το δικό του app, τώρα έπρεπε να έρθουν σε ένα understanding μεταξύ τους, να κάνουν το δικό τους, τα δικά τους design guideline, common για όλους, και το design language, πώς θα μιλάνε, πώς θα αναφέρονται σε κάθε component και όλα τα σχετικά. Αυτό βέβαια μεταφέρθηκε και στα Search UI components σαν components, οπότε το όνομα που δώσανε στο δικό τους design language το φτιάξαμε εμείς σαν το όνομα του component μέσα στο solution αυτό. Οπότε μετέπειτα και ο end developer που θα το χρησιμοποιήσω στο app του, ναι, μάλλον είμαι πολύ δυνατό, που θα το χρησιμοποιήσω στο app του λοιπόν, διαβάζοντας ένα mockup και βλέποντας ότι έχει αυτά τα elements μέσα, μπορούσε να πάει και να βρει τα αντίστοιχα elements μέσα στα Search UI Components. Πολύ πιο εύκολα, χωρίς να αναρωτιέται ή να ελπίζει να είναι αυτό το κάθε τι. Όλο αυτό όπως παντρεύεται, έχοντας φτιάξει όλα αυτά τα components, κάπως πρέπει να τα δεις, πρέπει να τα αξιολογήσεις πριν τα αγοράσεις. Εκεί μπαίνει το storybook και το documentation πάνω στα components που χρησιμοποιήσαμε. Οπότε, ό,τι φτιάχνετε καινούριο είναι accessible και visible σε όλους τους developers. Μπορούν πολύ εύκολα απλά να πάνε σε ένα online resource που έχουμε στην εταιρεία και να αγοράσουν ποια components θέλουν στην πραγματικότητα. Οπότε, αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό σίγουρα. Τώρα, έχοντας φτάσει εδώ, έχοντας όλα τα components, έχοντας ήδη βάλει κάποιους developers να χρησιμοποιούν αυτά τα components, τα διάφορα app τους και έχοντας πάρει contributions από αυτούς, που είναι πολύ σημαντικό, να δούμε τι θεωρούμε εμείς ότι βοήθησε πάρα πολύ στο να πετύχει το όλο εγχείρημα. Αρχικά, το πώς θα το πουλήσεις σε ένα developer, δηλαδή το πόσο εύκολο είναι για αυτόν και το πόσο γρήγορο να το κάνει integrate με το app του, να φορτώσει τους loaders, να κάνει build, να κάνει και import το αρχείο, σαν ένα απλό file path στο τοπικό του project, χωρίς να χρειάζεται να κάνει install ή yarn install ή οτιδήποτε, και να το χτίσει. Και πόσο μετέπειτα να ξενιάσει, γιατί το version list σημαίνει ότι δεν θέλει να κάνει κανένα maintenance, δεν θέλει να κάνει upgrade το version του συγκεκριμένου library που δεν είναι πλέον. Είναι ένα solution, έτσι. Και τη γρηγοράτα και ταχύτητα ήταν το concern του κάθε owner, έτσι. Δηλαδή το να έχει όσα λιγότερα dependencies μπορεί και να κάνει μόνο τα πράγματα που χρειάζεται να κάνει, γιατί θα μπορούσε να φορτώσει και ένα library όπως κάναμε μέχρι τώρα από κάποιο NPM registry ουσιαστικά. Αλλά τι γίνεται, εκεί συνήθως χρησιμοποιείς το 5% ή το 3% του functionality, αλλά φορτώνεις ένα σωρό κώδικα. Εδώ είχε πολύ περισσότερα να κερδίσει. Επίσης, το ότι αφιερώσαμε μια
από ομάδα αποκλειστικά στο να κάνει development αυτό, να το πάρει από την αρχή, να το πουλήσει, να το προμοτάρει, να κάνει established το API και να κάνει το maintain και το support σε όλο αυτό, τουλάχιστον για την αρχή, είναι πολύ σημαντικό. Ενδεχομένως αργότερα θα δούμε και εμείς πώς θα πάει. Μπορεί να κυλάει από μόνο του. Αφού έχει μπει η βάση, οι υπόλοιποι developers να μπορούν να κάνουν contribute όλο και περισσότερο και να κρατήσει το χαρακτήρα του το όλο solution. Το να μπορεί να το βρει κάποιος και να δοκιμάσει αμέσως το τι χρειάζεται και το όλο αυτό που σας έδειξα στο storybook είναι πολύ βασικό. Ουσιαστικά εκεί είναι που βλέπεις την πραγματικότητα τι θες να φτιάξεις και κατά πόσο ταιριάζει αυτό που σου δίνεται να το κάνεις integrate. Είναι βασικό. Το τελευταίο, ή μάλλον τα δύο τελευταία, είναι να μπορείς να κάνεις adopt τα design guidelines και να τα χρησιμοποιείς across apps. Δηλαδή όλα τα apps να χρησιμοποιούν τα ίδια design guidelines. Χωρίς αυτό δεν γίνεται να φτιάξεις ένα Serg UI common across apps. Okay. Αυτά. Τώρα, αποθετικά, έχουμε κάποια challenges, θα σας τα παρουσιάσει ο Νίκος. Κάποια αυτά τα λύσαμε, κάποια τα δουλεύουμε ακόμα, οπότε είναι ongoing. Ωραία, μου χάλασε λίγο τον τρόπο που ήθελα να ξεκινήσω, Δημήτρης. Ήθελα να πω ότι πήγαμε στο μονορέπο, βάλαμε τα Serg UI και ήταν όλα καλά, όλα μέλι γάλα. Εντάξει, δεν ήταν έτσι, προφανώς, και δεν θα είναι ποτέ έτσι, σε οποιαδήποτε λύση και να πάρεις. Προφανώς και υπάρχουν challenges, υπήρχαν, υπάρχουν, θα υπάρχουν. Ένα από αυτά ήταν ότι ο τρόπος που δουλεύαμε, όπως είπαμε, σαν εταιρεία, είχε το αρνητικό ότι έπρεπε να... Μάλλον ότι η ομάδα είχε στο mentality της ότι ήταν κάπως isolated, έκανε αυτά που ήθελε μόνη της, δεν είχε ιδέα για το τι κάνουν οι άλλοι, ούτε ήθελε να έχει ιδέα. Άρα αυτό ήταν προβληματικό. Επομένως, θέλει ένα mentality shift. Έπρεπε οι ομάδες να αρχίσουν να σκέφτονται διαφορετικά. Έπρεπε να αρχίσουν να γίνονται ενήμεροι για πράγματα πριν ακόμα αυτά τα χρειαστούν. Και σίγουρα όλο αυτό έπρεπε να γίνεται support και από το company. Ένα άλλο challenge είχε και έχει να κάνει με το package management. Εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνετε, καθώς προστίθονται app, μεγαλώνει πολύ το code base, τα dependencies μεγαλώνουν πάρα πολύ, έχουμε διαφορετικά dependencies, ίδια dependencies, dependencies με διαφορετικά versions. Επομένως, όλο αυτό κάπως πρέπει να γίνει με ένα αποδοτικό τρόπο management. Επομένως, συνεχώς εκεί πρέπει να κάνεις διορθώσεις και πιθανώς να αλλάζεις τις υλοποιήσεις σου μέχρι να βρεις αυτό που θέλεις. Σίγουρα, από την πλευρά του developer θα έπρεπε να υλοποιούμε, να σκεφτόμαστε, να κάνουμε το design, αλλά και να υλοποιούμε πάρα πολύ προσεκτικά τα component μας. Άρα, σίγουρα, πριν ξεκινήσουμε το οτιδήποτε, πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι πώς θα πάμε, πώς θα το υλοποιήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να βάζουμε breaking changes σε αυτό. Δεν έχουμε versions, άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σίγουροι πριν κάνουμε την οποιαδήποτε αλλαγή και αν αυτή θα επηρεάσει άλλους. Γιατί προφανώς πρέπει να κάνουμε align μετά και όλους τους άλλους που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο. Να πω κάτι εδώ. Και εδώ είναι και πολύ σημαντικό το early adoption αυτών των components. Γιατί βοηθάει ουσιαστικά να δεις από νωρίς κάποια μίσεις που έχεις κάνει στο API που έχεις κάνει establish. Κάποια λάθη και κάποιες διορθώσεις, ώστε να το κάνεις αυτό όλο στυρ από πολύ νωρίς. Δηλαδή, άμα φτιάξεις ένα ολόκληρο έτοιμο library, το οποίο δεν ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών σου που είναι apps, τότε είναι πολύ δύσκολο να το αλλάξεις εξ αρχής. Μετά και το CI/CD γίνεται tricky. Πρέπει σίγουρα να το κάνεις align, unify, να βρεις μια πιο generic λύση, έτσι ώστε καθώς προστίθονται apps ή αφαιρούνται, να μην χρειάζεται να συνεχώς να τρέχεις από πίσω του και να το διορθώνεις. Ένα άλλο πολύ σημαντικό aspect είναι ότι πρέπει να είσαι πάρα πολύ confident σχετικά με τις αλλαγές που κάνεις στο Serg UI. Όπως καταλαβαίνετε, τα Serg UI τα χρησιμοποιούν apps. Apps είναι στο protection, άρα προφανώς πρέπει να είσαι απόλυτα σίγουρος πριν βάλεις την οποιαδήποτε αλλαγή, το οποιοδήποτε change κάνεις στα components σου. Άρα αυτό πώς θα το κάνεις, σίγουρα με μεγάλο confidence στα test και με screenshot testing. Εμάς μας βοήθησε πάρα πολύ το screenshot testing, γιατί μας βοήθησε έτσι ώστε να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι το UI μας, κατά κύριο λόγο, είναι
το ίδιο και δεν αλλάζει κάνοντας το οποιοδήποτε commit. Τέλος, μεταφέραμε τα app μας στο monorepo, βάλαμε τα shared UI, φτιάξαμε τα καινούργια μας app με τα καινούργια component, αλλά το πρόβλημα είναι ότι είχαμε και legacy code. Το legacy code, επομένως, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει refactor. Αν δεν γίνει στην αρχή, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο, πρέπει, είναι ένα challenge που πρέπει συνεχώς να το έχεις στο νου σου και να προσπαθήσεις όλο αυτό να το κάνεις align με όλο τον υπόλοιπο code chaos, με όλο το υπόλοιπο code base. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.